Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες. Σωστά. Και αξιότιμες κυρίες. Επιστρέψαμε σήμερα 153 ολόκληρα χρόνια μετά την ιστορική εκείνη εποχή για να σας εξιστορήσουμε με συγκίνηση και δέος τα γενόμενα. Όπως αυτά συνέβησαν σε εκείνες τις ιερές για την Επτάνησο. Αλλά και για ολόκληρο το έθνος οι μέρες του 1863 και 1864. Αλλά νομίζω κύριοι πως πρέπει να πούμε λίγα εισαγωγικά για το χρόνο και τις ιστορικές συγκυρίες που οδήγησαν στα εν λόγω γεγονότα. Σωστά. Με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο στις 17 Οκτωβρίου 1797 και τη διάλυση της δημοκρατίας της Βενετίας από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, τα Επτάνησα παραχωρήθηκαν στη Γαλλία. Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης διαδόθηκαν στα νησιά μας. Η αριστοκρατική διοίκηση πάθηκε. Σχηματίστηκαν κοινότητα συμβούλια από ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων για να διοικήσουν τα νησιά. Μετά την καταστροφή του γαλλικού στόλου στο Αμπουκίρ της Αιγύπτου, η Ρωσία και η Τουρκία, με τη σύμφωνη γνώμη της Αγγλίας, συστήνουν ρωσοτουρκική συμμαχία εναντίον του Ναπολέοντα στην Ανατολή. Τον Σεπτέμβριο του 1798, ο ρωσοτουρκικός στόλος ξεκίνησε από τα Κύθυρα για να καταλάβει τα νησιά μας. Στις 20 Φεβρουαρίου 1799 ολοκλήρωσε το σκοπό του. Μετά από μακρόχρονες διαπραγματεύσεις, στις 21 Μαρτίου 1800 υπογράφθηκε στην Κωνσταντινούπολη μια συνθήκη ανάμεσα στη Ρωσία και στην Τουρκία για την αυτονόμηση της Επτανήσου, πάντα όμως υπό την επικυριαρχία της Υψηλής Πύλης. Ενώ ο Ρώσος Αυτοκράτορας ανέλαβε την προστασία των θρησκευτικών δικαιωμάτων των Επτανησίων. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο ημιαυτόνομο ελληνικό κράτος, η Επτάνησος Πολιτεία. Κοντά 350 χρόνια μετά την άλωση της πόλης. Η ζωή του μικρού αυτού κράτους όμως έμελε να είναι σύντομη. Μετά την νίκη του Ναπολέοντα στο Άουστερλιτς και την υπογραφή της συνθήκης του Τιλισίτ στις 8 Ιουλίου 1807, τα Επτάνησα παραχωρήθηκαν και πάλι στη Γαλλία. Δύο χρόνια όμως μετά, το 1809, ο Αγγλικός στόλος καταλαμβάνει τη Ζάκυνθο. Αμέσως μετά την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, την Λευκάδα. Και το 1810 τα Κύθυρα. Τελευταία κατέλαβε την Κέρκυρα, το 1814. Με τη συνθήκη των Παρισίων, 5 Νοεμβρίου 1815, και την αποκατάσταση της ειρήνης στην Ευρώπη, τα Επτάνησα αποτέλεσαν το αυτόνομο Ιωνικό κράτος κάτω την αποκλειστική προστασία της Μεγάλης Βρετανίας και μετονομάστηκαν σε Ηνωμένον Κράτος των Ιωνίων Νήσων. Η Αγγλία όμως, αντί για προστασία, επιβάλλει καθεστώς απικίας και βίαιης επικυριαρχίας. Με το Σύνταγμα του Μέντλαντ του 1817, από το παρατηρητήριο αυτό των Επτανήσων η Βρετανία εποπτεύει την οικονομική κίνηση στο Αιγαίο.
παρεμβαίνει στις σχέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τους υπηκόους της. Αντιδρά και εναντιώνεται με την Ελληνική Επανάσταση που μόλις ξεκινούσε. Αργότερα συμπράττει και προωθεί τα ληστρικά δάνεια. Όταν αργότερα, το 1832, το ελληνικό κράτος άρχισε να διαμορφώνεται, εναντιώθηκε στη μεγάλη ιδέα των Ελλήνων και άσκησε σκληρή πίεση στους Επτανήσιους που πολύ πρωτοστατούσαν στην οικοδόμηση του νέου ελληνικού κράτους. Σταδιακά στα νησιά μας άρχισε να διαμορφώνεται το αίτημα για ένωση. Αίτημα που κατά τη δεκαετία του 1840 δυνάμωνε όλο ένα και περισσότερο. Ήταν ένα αίτημα κοινωνικό. Πολιτικό. Εθνικό. Έτσι, το 1848 άρχισαν να διαμορφώνονται στα Ιόνια νησιά τρία κόμματα. Οι προστασιανοί, ευγενείς και άλλοι, που εξαρτούσαν τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντά τους από την αγγλική παρουσία. Οι μεταρρυθμιστές, κόμμα που προέλαβε την ανάγκη μεταρρύθμισης του συντάγματος το 1817, που τόνιζε την ανάγκη ανόδου του μορφωτικού επίπεδου των Επτανησίων, αλλά μετέθετε την ένωση στο απότερο μέλλον. Οι ριζοσπάστες. Εμείς. Που προβάλαμε τις αρχές της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Προωθούσαμε θαραλέα και μαχητικά το αίτημα της Ένωσης. Συνδεθήκαμε με κινήματα και ηγετικές μορφές της επαναστατικής Ευρώπης και διακηρύταμε την ανάγκη ίδρυσης μιας ευρωπαϊκής συμπολιτείας στη βάση της αλληλεγγύης των λαών. Οι ριζοσπάστες ήμασταν το πρώτο πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με κομματική δομή. Οι ριζοσπάστες, με την πολιτική μας καθοδήγηση, ξεσηκώναμε τον λαό ενάντια στη Βρετανία και υπέρ της ενώσεως. Στις 26 Νοεμβρίου 1850, ο ριζοσπάστης βουλευτής Ιωάννης Δετοράτος Τυπάλδος, εγώ, σε μια ενθουσιώδη βουλή, πρότεινα το ψήφισμα για την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Το ψήφισμα το υπογράψαμε όλοι εμείς. Γεράσιμος Λιβαδάς. Ναδάλης Δομενεγίνης. Γεώργιος Τυπάλδος. Φραγκίσκος Δομενεγίνης. Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος. Ιωσήφ Μομφεράτος. Τηλέμαχος Παΐζης. Άγγελος Γούρος Δεσίλας. Χριστόδουλος Τοφάνης. Η Βρετανία απάντησε με διωγμούς, συλλήψεις, φυλακίσεις, απαγχωνισμούς, εξορίες και κλείσιμο των εφημερίδων μας. Ο Ηλίας Ζερβός εξορίστηκα στα Αντικήθυρα και ο Ιωσήφ Μομφεράτος. Εγώ εξορίστηκα στην Ερίκουσα. Μετά τον Κρημαϊκό Πόλεμο 1854 έως 1857, η Βρετανική διπλωματία άρχισε να μελετά άλλους τρόπους υπεράσπισης των συμφερόντων της στον ελλαδικό και μεσογειακό χώρο. Στα Επτάνησα η πολιτική ήταν σαφής. Ένωση θέλετε? Ένωση θα έχετε. Απλά θα υποβάλλετε οικετήριες επιστολές προς τη Βασίλισσά μας και εμείς, αντί να έχουμε βάση ελέγχου της Μεσογείου, την Κέρκυρα, μπορούμε να μετακομίσουμε στην Αθήνα. Αρκεί εσείς οι Επτανήσιοι και οι λοιποί Έλληνες να εκλέξετε βασιλιά άτομο αρεστό σε εμάς που θα δείξει κατανόηση στις επιδιώξεις μας. Η Βρετανική διπλωματία την εποχή εκείνη αναζητεί πρόσωπο αρεστό για το βασιλικό θρόνο στην Ελλάδα μετά την έξωση του Όθωνα το 1862. Διαπραγματεύεται με τους κηδεμόνες του νέου υποψηφίου τις απολαβές και τις υποχρεώσεις του. Του εξασφαλίζει χορηγίες, αλλά του ζητάει να υπογράψει ότι δεν θα ασκεί πολεμική κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί αυτή είναι χρήσιμο ανάχωμα έναντι της Ρωσίας. Του ζητάει να αναλάβει τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε υπογράψει ο Βρετανός αρμοστής με την Ιωνική Τράπεζα, με τον Αυστριακό κλάδο της εταιρείας Lloyd, με την εταιρεία υγραερίου της Μάλτας και άλλους δικαιούχους. Του ζητάει ακόμα να υπογράψει την συνταξιοδότηση Βρετανών αξιωματούχων της Ιόνιας πολιτείας, αφού αυτή η περιοχή επρόκειτο να ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος. Με αυτές τις προϋποθέσεις η Βρετανική πολιτική θα προωθούσε την Ένωση. Με το κλείσιμο των ριζοσπαστικών εφημερίδων και την πεντάχρονη εξορία, Οκτώβριος 1851, Φεβρουάριος 1857, των ηγετών Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου και Ιωσήφ Μομφεράτου, δημιουργείται στο κόμμα των ριζοσπαστών σοβαρό κενό ηγεσίας. Η οργάνωση των ριζοσπαστών ουσιαστικά διαλύεται. Τότε, στον χώρο των ριζοσπαστών, εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος. Εγώ, ως επικεφαλής των νέων ριζοσπαστών. Ο Λομβάρδος ακολούθησε διαφορετική πολιτική από τους προκατόχους του και επιζητούσε μόνο την Ένωση. Το 1862, ο Ηλίας Ζερβός, ως πρόεδρος της τότε Βουλής,
ανεβαίνει στο βήμα και προτείνει την αναστολή του εθνικού ζητήματος και την ψήφιση διαφόρων βελτιώσεων με τις οποίες θα ανακουφιζόταν ο επτανησιακός λαός. Μαζί του τάχτηκε ο Ιωσήφ Μονφεράτος και οι παλιοί ριζοσπάστες. Ενώ ο Λομβάρδος και νέοι ριζοσπάστες διαφώνησαν. Με αποτέλεσμα τη διάσπαση των ριζοσπαστών σε αληθινούς ή παλιούς ριζοσπάστες, κόμμα αληθινών ριζοσπαστών, που μένουν πιστοί στις δημοκρατικές και κοινωνικές αρχές του ριζοσπαστισμού, που απέβλεπε σε ένωση με την Ελλάδα, ανεξαρτησία και δικαιοσύνη, με αρχηγούς τον Ηλία Ζερβόια Κοβάτο και τον Ιωσήφ Μονφεράτο. Και σε κόμμα των ενωτικών ριζοσπαστών, νέοι ριζοσπάστες, που εμφανίζονται ρεαλιστές και συμβιβασμένοι με την ιδέα της ένωσης άνευ άλλου όρου και κοινωνικού περιεχομένου, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Λομβάρδο. Παρά τις διαφωνίες τους, οι ριζοσπάστες θα έφεραν αργότερα στο ελληνικό κοινοβούλιο ένα νέο πολιτικό πνεύμα. Η εξαντλητική αντιπαράθεση επιχειρημάτων μεταξύ τους και η τεράστια αρθρογραφία στο πλούσιο τότε επτανησιακό τύπο διαμόρφωσε μια παρακαταθήκη ιδεών που θα πλούτιζε το ελληνικό κοινοβούλιο. Τα πρώτα βήματα του κοινωνισμού στην Ελλάδα συνδέονται με ονόματα επτανησίων. Πανάς, Χοϊδάς, Δρακούλης, Αντίπας. Και κάπως έτσι εφτάκαμε στην ιστορική εκείνη συνεδρίαση. Εν Κερκύρα σήμερον την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 1863 και ώρα 12η μεσημβρινήν, συνελθόντων των κυρίων αντιπροσώπων παρόντος του γραμματέως της Βουλής κ. Λούλη και του γραμματέως κ. Δούσμανη, ο πρόεδρος διέταξε να γίνει η ονοματοκλησία. Ευρεθέντων δε παρόντων απάντων των βουλευτών, εκτός του κύριου Βαλιέρη, απόντος, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Το αντικείμενο της σημερινής συνεδριάσεως είναι ο λόγος του αρμοστού. Δια τούτου, η Βουλή προσκαλείται να δηλώσει το φρόνημά της και εκείνο του παραυτής αντιπροσωπευμένου λαού υπέρ της παύσεως της αγγλικής προστασίας και της εθνικής αυτού αποκαταστάσεως. Βέβαια, επί του αντικειμένου τούτου η Βουλή και ο επτανήσιος λαός επανειλημμένως απεφάντησαν και επειδή προς επίσπευση του μεγάλου τούτου ζητήματος η Βουλή ήδη ενεσχολήθη και προς τιμήν αυτής και του επτανησίου λαού εν συμνία και αδελφική ενότητη προέβη εις ομόφωνον συμπέρασμα. Επειδή η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εθνικότης εκάστου λαού είναι δικαιώματα φυσικά και απαράγραπτα. Διακηρύττει ότι η ομόθυμος στερεά και αμετάκρεπτος θέληση του επτανησιακού λαού είναι η ανάκτηση της ανεξαρτησίας τους και η ένωση αυτού με το λοιπό έθνος τους, την απελευθερωμένη Ελλάδα. Μπράβο. Ζήτω. Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω. Ζήτω Βασιλεύς Γεώργιος. Ζήτω. Τότε όλοι χειροκρότησαν και επεφήμισαν. Και ζητοκράβγασαν. Ζήτω η Ένωση! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω Βασιλεύς Γεώργιος! Ζήτω! Κύριοι, τώρα, συμφώνως προς την πρόταση του αντιπροσώπου Ζακύνθου, κύριου Λομβάρδου, ειν παρεδέχθη η Βουλή, προσκαλώ εις το βουλευτήριο των πανιερότατων Μητροπολίτην Αθανάσιων, όπως εν τη επισήμω και μεγάλη ταύτην στιγμήν ευλογήσει την συνέλευση και την απόφαση και όλοι να ευχαριστήσουμε τον Θεόν, αρωγούχυρος του οποίου επί του ελληνικού έθνους έστερξε τους πολιετείς και άνισους αλλά καρτερικούς αγώνας ημών και ικανοποίησε τις ευχές μας. Τότε η Βουλή και άπαν το ακροατήριον επεφήμισεν τον λόγο του Προέδρου και των Πανιερότατων που προσήλθε μαζί με πλήθος λαού φέροντος επί του στήθους και ανώλευκα εθνόσημα ζητοκραυγάζοντος μετά των αντιπροσώπων υπέρ της ενώσεως και του βασιλέως Γεωργίου και έχοντος και ανώλευκον μεγάλην σημαίαν, ονομαζομένην του λαού, ειν έστησαν πλησίον του θρόνου του Προέδρου. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω ο Βασιλεύς Γεώργιος! Μετά τα αυτά, η αυτού πανιερότητα, με τα δύο ιερέων και ενός διακόνου, ετέλεσε αναγιασμόν και δέησιν υπέρ του έθνους, του βασιλέως Γεωργίου και των προστάτηδων δυνάμεων. Αφού δε ετελέστη ο αγιασμός, ο Μητροπολίτης υγείασεν άπαντας και εκάθισεν επί θρόνου, ετοιμαστέντος αυτό παρά τη έδρα του Προέδρου και την ελληνική σημαία. Ακολούθως, ο Πρόεδρος προσεκάλεσε τον εισελθόντα εντός του ελθούσις λαών
να οπισθοχωρήσει, τους δε βουλευτάς να ίστανται όρθιοι υπέρηξ της τραπέζης όπου είναι ο Σταυρός εξ ο Μητροπολίτης Υγείασεν. Όρθιος δε και αυτός και εν συγκινήσει είπε τα ακόλουθα. Με επιμονή και υπομονή είναι εντός του βουλευτηρίου τούτου προετών εδείξαμεν και επανειλημμένε διακηρύξεις ημών ετελεσφόρησαν. Ο κύβος ερήφθη επί γης γονή μου, εποτίστη με υδρότας και δάκρυα του λαού. Εκαλλιεργήθη υπό των προαδελφών των αντιπροσώπων, επομένως παρήγαγε τους αγλαούς καρπούς ή την εσπρομηνίουση την εξασφάλιση της μελούσης τύχης της Επτανήσου. Η καρπή ούτη είναι το λάφυρον όπερ και συνετάγει από της αντιπροσωπείας απάσης ομοφόνου. Ή της ανέγνωσεν μετασυγκινήσεως και μεγαλοφόνος το εξής ψήφισμα. Ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Βουλή της Επτανήσου. Ψηφίζει. Ενίση. Κέρκυρα. Κεφαλινία. Ζάκυνθος. Λευκάδα. Ιθάκη. Κύθυρα. Παξί. Και τα εξαρτήματα αυτών ενούνται μετά του Βασιλείου της Ελλάδος. Όπως εσαΐ αποτελούσιν αναπόσπαστον μέρος εν μία και αδιαιρέτο πολιτεία. Υπό το συνταγματικόν σκύπτρον της αυτού μεγαλειότητος του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Πρώτου και των διαδόχων αυτού. Αφού η Βουλή παραδέχτη το ψήφισμα τούτο, ο πρόεδρος καταβάσει από τη έδρα του, ασπάσει τη χείρα του Μητροπολίτου και αντεσπάσει την παρά αυτού. Ακολούθως, άπαντες οι αντιπρόσωποι έπραξαν το αυτό και μετά δακρύων εφήλουν αλλήλους εν μέσω των χειροκροτημάτων και παρατεταμένων επεφημιών του λαού, όπου ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος, κύριος Πετάλης, εισήλθεν εις την αίθουσα της Βουλής, κρατώνει στην χείραν του ελληνικήν σημαίαν και εσταθείς εν μέσω της αίθουσας εζητοκράβγασεν υπέρ του έθνος του βασιλέως Γεωργίου. Η μητέρα εισέρχεται ή να λάβει στα σαγκάλας της τα αδαμάντινα τέκνα της. Ακολούθως, ο πρόεδρος είπε: «Προτείνω, ώστε η σημερινή ημέρα να κυνηχθεί εθνική εορτή διάπασιν την Επτάνησον». Εθνική εορτή διόλην την Ελλάδα. Ελπίζω να γίνει τούτο δεκτόν και από των λοιπών αδελφών μας. Και επειδή είναι ανάγκη, ώστε όπως ο λαός της Επτανήσου να συνεφρανθεί με ημάς, να κηρυχθώσει δια την Κέρκυραν εορτασμός τας ημέρας Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατον της ενεστώσης εβδομάδος, στας δέλιπας νήσους να κηρυχθώσει εορτασμός η περίοδος Παρασκευή και Σάββατον της ερχομένης εβδομάδος. Η Βουλή δια ανατάσεως και επιφημιών παρεδέχθη. Ώστε την πρώτη εορτάσιμον ημέραν, ο έστιν την Πέμπτη, η Βουλή να πορευτεί στην Μητρόπολη, όπου ο Μητροπολίτης να τελέσει κατάλληλων λειτουργίαν, όπως απονέμωμεν τας ευχαριστήσεις μας προς τον Θεό. Η Βουλή δια ανατάσεως και επιφημιών παρεδέχθη. Επιτέλους, ο Πρόεδρος είπων τα ακόλουθα. Έχω συνάδελφοι να σας προτείνω και τελευταίων ευχών. Κατά την ημέραν ταυτών, καθήν αρχίζει πνοή ελευθερίας και δια την Επτάνησον, οφείλουμε να ενθυμηθώμεν ότι αυτή εγγενιάστη κατά ενός ανδρός. Ώστις έλαβεν την πρώτην αφετηρίαν επί του ιερού ημών αγώνος. Ο ανήρούτος είναι ο αείδημος Ιωάννης Καποδίστριας, ώστις όχι μόνον εφρόντισεν, αλλά και από ολίγου εργάστη και συνετέλεσε δια την αποκατάσταση της Ελλάδος, μεθώς θέλαμεν σχηματίσει εν αδέκαστον κόμμα. Ας υπούμε υπέρ αυτού αιωνία μνήμη. Τότε εν γέννη ο λαός κράβγασε. Αιωνία μνήμη αυτού. Ο κύριος Λομβάρδος, λαβών των λόγων, είπεν. Το έργο ετελέστη μεν δια της επιμονής και υπομονής του επτενησιακού λαού, διότι δωδεκαετής πάλι μεταξύ λαού μικροσκοπικού απέναντι ισχυράς δυνάμεως, αλλά οφείλεται πρωτίστως και στους φιλέλληνας, εκείνους ήτινες ύψωσαν τη φωνή των και εμόρφωσαν υπέρ του δικαιώματος του λαού της Επτανήσου. Προτέρω όθεν, ώστε η Βουλή να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προσάπαντα στους φιλέλληνας. Ελπίζω ότι η Βουλή θα παραδεχτεί ομοφόνος την πρότασή μου. Η Βουλή κατ' επιφημιών και διανατάσεως παρεδέξατε την πρόταση ταύτη. Κεντρικό σύνθημα ο λόγος του Προέδρου. Η ένωση θα γίνει. Το είπεν ο Θεός και θα γίνει. Στις 16 Μαΐου 1864, ο απεσταλμένος του Βασιλείου της Ελλάδας, Θρασίβουλος Ζαΐμης, παρέλαβε από το τελευταίο Άγγλο αρμοστή Στόρξ τα ερυπωμένα φρούρια της Κέρκυρας και στις 21 Μαΐου 1864 έγινε η επίσημη παράδοση των νησιών μας. Τη μέρα αυτή, τα νησιά του Ιωνίου γίνονται τμήμα του ελληνικού κράτους. Υποστέλλεται η αγγλική σημαία, ανυψώνεται η ελληνική.
και αποχωρούν οι αγγλικές αρχές κατοχής. Από τους πανηγυρισμούς απουσιάζουν οι κορυφαίοι ηγέτες και μάρτυρες του ριζοσπαστικού αγώνα. Απουσιάζουν συνειδητά και προκλητικά. Ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος. Εγώ έμεινα κλεισμένος στο σπίτι μου, αρνούμενος να συμμεριστώ αυτό το εθνικό μεθύσι. Και ο Ιωσήφ Μονφεράτος. Εγώ παρακολουθούσα τις εκδηλώσεις πίσω από μια μισόκλειστη γρίλια με την καρδιά σφιγμένη. Ας τα αφήσουμε όμως όλα αυτά τα λυπηρά και ας γιορτάσουμε την ένωση με τη μεγάλη μητέρα μας. Ζήτω η Ένωση! Ζήτω! Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω! Ζήτω ο Βασιλεύς Γεώργιος! Ζήτω!
Πέρασαν 2 μήνες. Στο διάστημα αυτό, στα νησιά μας έγιναν εκλογές. Έγιναν οι κατάλληλες προετοιμασίες και στις 22 Ιουλίου του 1864 οι νεοεκλεγέντες επτανήσιοι βουλευτές ήρθαν στην Αθήνα, στη Βουλή των Ελλήνων, όπου τους έγινε μεγάλη υποδοχή από τους Έλληνες βουλευτές. Μετά την ανάγνωση των ονομάτων, ο τότε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο Δελιγιώργης, πήρε το λόγο και είπε ακριβώς τα εξής. Ευτυχής σας, κύριοι, να προεδρεύσω των πρώτων συνεδριάσεων της αντιπροσώπων της Ελευθέρας Επτανήσου και να παραστώ κατά την μεγάλη πολιτική δίκη της εξελέξεως των εκλογών, κατά την οποία ανακρίνονται τα δημόσια ήθη και η πολιτική ανατροφή του λαού. Εκφράζω πανδήμως των θαυμασμών μου υπέρ του ιωνικού λαού για το άπειρον σέβας όπερ κατά τας εκλογάς απέδειξεν προς τους νόμους εκείνους οι οποίοι ασφαλίζουσι την ελευθερίαν εν τες εκλογές. Έτινες είναι, ως γνωρίζετε, το μέγιστον και συγχρόνως το δυσκολότερον έργον των ελευθέρων λαών. Παρεκτός της εντυπώσεως ταύτης, χρεωστώ κατά καθήκον ηθικών και μεταευχαριστήσεως μεγίστης να αναγγείλω προς ημάς ότι ο ιωνικός λαός πρικίζει την Εθνική Συνέλευση μερίτορας δεινούς δια την ευγλωτίαν και την πολυμάθειαν αυτών, ότι πρικίζει την Συνέλευση με αντιπροσώπους έχοντας εξαίρετον κοινοβουλευτικήν συμπεριφοράν και κοσμημένους με τας αρετάς της παρησίας και της τόλμης, ήτινες είναι τόσον αναγκαίοι και το σούτο, είμαι βέβαιος, θέλουσιν ωφελήσει την πατρίδα όταν με το πολλού, πολύ, αυτή μας υποβάλλει τα μεγάλα εκείνα ζητήματα τα οποία της πάσιν είναι γνωστά. Αξιότιμοι συνάδελφοι, τέλος πάντων, η βούληση της θείας πρόνοιας εκπληρώθη. Η Επτάνησος ανήκει πλέον εις εαυτήν. Η Ελλάς υπερεύει τα όρια, τα οποία περί αυτήν έθεσεν άδικος διπλωματία, προκαιρού για γυρακιία. Η Ελλάς των Ελλήνων και των Ιώνων, ασίδη εκ της ενώσεως, η οποία τελείται σήμερον, οποία μεγάλα έργα δύναται να κατορθώσει ο πατριωτισμός. Ήθε δε ποτέ να μην εξαλειφθεί εκ της καρδίας αμφωτέρων των λαών το αίσθημα του σεβασμού προς τας μεγάλας αρετάς των ανδρών εκείνων, ή την εσοδήγησαν αυτούς εις την νέαν ταύτην μεταβολήν της τύχης του ελληνισμού. Δια του πατριωτισμού των τέκνων, αυτή η μικρά ημών Ελλάς, δορυφόρους έχουσα 2 γίγαντας, των χριστιανισμών και των πολιτισμών, θέλει δυνηθεί να κατάσχει το πρώτον οφθαλμόν αυτής κείμενον μέλλον, όπερ δια το μέγεθος αυτού και δια την ασθένειαν της ημετέρας επικρατείας, φαίνεται σήμερον ακατάσχετο. Όθεν ας αναπέμψομεν προς τον ύψιστον ευχάς, όπως κρατίνει εν την καρδία ημών την παντοδύναμον ταύτην πατριωτισμού αρετήν, και όπως εκτείνει επί των νεαρών βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιων την θείαν αυτού αντίληψην και καταστήσει αυτόν άξιον ηγεμόνα έθνους εν δόξου. Ζήτω η Ένωση. Ζήτω το έθνος. Ζήτω ο βασιλεύς Γεώργιος. Ζήτω. Η συνέλευση υπεδέξατο τα ανωτέρω με τα μεγάλων επεφημίσεων και ζητοκραυγών, επαναλαμβανωμένων υπό του ακροατηρίου, υπέρ της ενώσεως του έθνους και του βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου. Μετά, ο Μητροπολίτης Αθηνών και πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, ενδεδειμένος των αρχιερατικών μανδύαν, έψαλε ευχή και όρκησε τους επτανήσιους βουλευτές. Κατόπιν πήραν τον λόγο οι επτανήσιοι εκπρόσωποι. Υπόθηκαν πολλά και χαρούμενα και δοξαστικά. Στο τέλος, ο Βελιανίτης παρέδωσε στον πρόεδρο έγγραφο με τίτλο «Διαδήλωσης». Το έγγραφο αυτό, που υπέγραφαν 66 βουλευτές της Επτανήσου, έλεγε: «Οι υποφαινόμενοι πληρεξούσιοι διαδηλούν ότι κατά την διάρκεια των εργασιών της παρούσης εθνοσυνελεύσεως δεν θέλουσι δεχθεί ουδεμίαν κυβερνητικήν θέσιν». Κύριοι, ας μην προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες που θα πικρίνουν τη σημερινή γιορτή. Έχετε δίκιο. Ας πούμε μόνον ότι οι Επτανήσιοι φέραμε μαζί μας στην ελλαδική κοινωνία μια πνευματική παράδοση που εκφράζεται με ονόματα όπως ο Σπύρος Ζαμπέλιος, ο Πέτρος Βράιλας Αρμένης, ο Πάβλος Καλλιγάς και πολλοί άλλοι. Μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά με κορυφαίους τον Διονύσιο Σολωμό,
και τον Ανδρέα Κάλβο και τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο και όριμο το αίτημα για αναγνώριση της δημοτικής γλώσσας ως μέσο σκέψης και έκφρασης των νεοελλήνων. Εμείς, οι παλιοί ριζοσπάστες, αρνηθήκαμε αξιώματα. Πεθάναμε με απόλυτη αξιοπρέπεια. Και σιωπή. Ο Δαίμον Φεράτος σε απόλυτη φτώχεια. Άλλωστε, δεν θέλαμε τη θυράμους και επένους. Δεν ακούσαμε και κανέναν όσο ζούσαμε. Στο νεκροταφείο στο Δράπανο, πάνω από τον τάφο του Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου, είναι τούτα δω τα λόγια γραμμένα. Μόχθους πολλούς και πλήστε θυσίας υποστάς υπερπατρίδας συνενεγκών, αντί των οποίων μόνο τας αδικίας και τας πικρίας του κόσμου συλλέξας κείμε εντάφθα. Ο Ρόκος Χοϊδάς πέθανε στη φυλακή το 1890 για εξύβριση του βασιλέως. Το 1896 ο Παναγιώτης Πανάς αυτοκτόνησε στο ξενοδοχείο των ξένων στον Πειραιά, πάμφτωχος, μόνος, κατασυκοφαντημένος. Το 1907 ο Μαρίνος Αντύπας δολοφονείται στο Κιλελέρ. Τότε ο πρόεδρος είπε: ας τα αφήσουμε όμως αυτά τα λυπηρά και ας γιορτάσουμε την Ένωση. Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω. Ζήτω η Ένωση. Ζήτω. Ζήτω ο βασιλεύς Γεώργιος. Ζήτω. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρεο χαίρε ελευθεριά. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε